Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε έγινε μια ιστορική ημερίδα για την τηλεόραση της περιφέρειας. Μια ημερίδα στην οποία ακούστηκαν πολλά, βγήκαν και ειδήσεις. Και η αλήθεια είναι ότι τέτοιου είδους ημερίδες μόνο συμβάλλουν στον όλο διάλογο για το μέλλον της ελληνικής τηλεόρασης συνολικά. Θα καλησπερίσω και θα φωνάξω μαζί μας τον Λευτέρη τον Κουμαντάκη για να δώσουμε μια πρώτη εικόνα για το τι έγινε στην ημερίδα αυτή. Καλησπέρα, Λευτέρη. Καλησπέρα, Νικολέτα, καλησπέρα. Μια ημερίδα η οποία έγινε βεβαίως παρουσία πολλών πολιτικών προσώπων της χώρας, παρουσία του σύσσωμης της διοίκησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και βεβαίως όλων των εκπροσώπων από περιφερειακά μέσα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που τονίζεις, γιατί για πρώτη φορά δίνει το παρόν η διοίκηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και αυτό έχει τη δική του σημασία, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν. Όμως, λέω να πάμε να πούμε την καλησπέρα μας, καθώς έχουμε την ευκαιρία να μας πει περισσότερα για αυτή την ημερίδα. Τον κύριο Γιώργο Σιμόπουλο, είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδος και Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από τη Λαμία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά, για να δούμε την μεγάλη σημασία αυτής της ημερίδας. Την χαρακτήρισα και νωρίτερα ιστορική. Ιστορική γιατί η ελληνική τηλεόραση στην περιφέρεια έχει μακρά πορεία και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία ακούστηκαν στην ημερίδα αυτή. Ακριβώς. Ακούστηκε η ιστορία της τηλεόρασης από τον πρόεδρό μας στην ΕΤΕΠ, τον κύριο Δημητρίου, και πρόεδρό σας στο Κρήτη TV. Και είχαν την ευκαιρία να ακούσουν κυρίως οι καλεσμένοι μας από τους φορείς, αυτοί που αποφασίζουν για την επόμενη μέρα της περιφερειακής τηλεόρασης, το τι γίνεται στο δικό μας τον κλάδο. Ήρθε η ώρα για την αδειοδότηση της περιφερειακής τηλεόρασης και θα πρέπει να τελειώσουν όλα τα σφάλματα του παρελθόντος, ό,τι λάθος έγινε μέχρι σήμερα, να σταματήσει εδώ και να πάμε σε μια καινούργια αρχή για το μέλλον, το οριστικό μέλλον λειτουργίας της περιφερειακής τηλεόρασης. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορικότητα και η κομβική χρονική στιγμή ήταν η ημερίδα αυτή, λίγο πριν αρχίσει η συζήτηση, η επίσημη συζήτηση για την αδειοδότηση. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, κύριε Σιμόπουλε, γιατί η αδειοδότηση καταλαβαίνουμε ότι αφορά άμεσα την βιωσιμότητα των μέσων, το αύριο των μέσων αυτών, αλλά και των εργαζομένων, των εκατοντάδων εργαζομένων στα μέσα αυτά. 92, αν δεν κάνω λάθος, είναι τηλεοράση στην περιφέρεια. Θέλω να μείνετε μαζί μας, να βάλουμε μια άνω τελεία, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τους χαιρετισμούς οι οποίοι έγιναν στην ημερίδα, από τους φορείς οι οποίοι έδωσαν το παρόν και ένα απόσπασμα από τα όσα σημαντικά δήλωσαν και αυτοί στην ημερίδα και επανερχόμαστε. Να σας καλωσορίσω κι εγώ με τη σειρά μου εδώ στην καρδιά της Ελλάδος, στην έδρα της περιφέρειάς μας, στη Λαμία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ από καρδιάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και είστε σήμερα όλοι εδώ. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Υπουργό, τους εκπροσώπους των κομμάτων, ασφαλώς τους συναδέλφους αυτοδιοικητικούς, τους φίλους βουλευτές. Και βεβαίως τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του ΕΣΥΡΟΥ για την πολύ μεγάλη τιμή που μας κάνουν σήμερα. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας και την Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας για την πρόσκληση και τη δυνατότητα να χαιρετήσω τη σημερινή εκδήλωση, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ουσιαστική. Θα ήθελα να τονίσω ότι σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία θα εξετάσουμε πάρα πολύ σοβαρά και ήδη συζητάμε το ζήτημα μέχρι να έρθει η ώρα της αδειοδότησης των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών να βρούμε έναν τρόπο ώστε τα περιφερειακά μέσα να πληρώνουν μειωμένο ειδικό φόρο τηλεόρασης όπως πληρώνουν πλέον τα εθνικά προκειμένου να μην υπάρχουν ζητήματα μη ισότιμης φορολογικής μεταχείρισης. Η αδειοδότηση λοιπόν των περιφερειακών καναλιών δεν πρέπει να γίνεται με πλειοδοτικό διαγωνισμό. Μόνο η Ελλάδα λοιπόν και η Πολωνία, σε όλες τις άλλες πολιτισμένες χώρες της Ευρώπης, αυτό το οποίο γίνεται είναι υπάρχει το λεγόμενο beauty contest, δηλαδή υπάρχουν κριτήρια και αυτός είναι ο σωστός τρόπος και για τα περιφερειακά κανάλια, κατά την άποψη της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, επί ημερών της Νέας Δημοκρατίας, αυτό θα είναι το νέο αδειοδοτικό πλαίσιο για τα περιφερειακά κανάλια. Και σας διαβεβαιώνω ότι στο πλαίσιο της ειλικρίνειας και των συγκεκριμένων εξαγγελιών, εμείς
θα είμαστε δίπλα σας σε όλη αυτή την προσπάθεια. Η διοκτησία των μέσων ενημέρωσης πρέπει να είναι διαφανής και να παρακολουθείται στενά από την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή, ώστε να διασφαλίζεται η πολυφωνία και αντικειμενικότητα. Μέρος του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, του σύντροφου Δημήτρη Κουτσούμπα, θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε το χαιρετισμό στη σημερινή σας ημερίδα. Θεωρούμε πολύ σημαντικό το ρόλο που επιτελούν και πρέπει να επιτελούν οι περιφερειακές τηλεοράσεις, ευρύτερα τα περιφερειακά και τοπικά μέσα ενημέρωσης. Κύριε Σιμόπουλε, ακούσαμε για τον ρόλο, ότι όλοι αναγνωρίζουν το ρόλο, το σημαντικό ρόλο που επιτελούν τα περιφερειακά μέσα. Και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, η οποία μπαίνει και στο κομμάτι της αδειοδότησης. Ένα μεγάλο κεφάλαιο για τα περιφερειακά μέσα. Τονίσατε κι εσείς πολλές και σημαντικές παραμέτρους. Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι κανένας δεν διαφώνησε με αυτά που λέμε και εμείς τελικά από όλο το πολιτικό σύστημα, αλλά και τους φορείς. Πολλοί μάλιστα από αυτούς πήγαν πιο πέρα από ό,τι εμείς πιστεύαμε. Έτσι λοιπόν, όλοι συμφωνούν καταρχήν για τη μείωση του ειδικού φόρου από το 20 στο 5% που έγινε για τα εθνικά κανάλια μετά την αδειοδότησή τους και δεν μπορεί να μην γίνει για μας, αφού δεν ξέρουμε πότε θα αδειοδοτηθούμε και δεν μπορεί να λειτουργούμε ένα μεγάλο διάστημα ή ακόμα και μικρό με διαφορετικό φόρο από ό,τι τα εθνικά κανάλια, αφού απευθυνόμαστε στην ίδια αγορά. Συμφωνούν όλοι ότι δεν πρέπει να γίνει δημοπρασία, αλλά διαδικασία με beauty content, με ποιοτικά κριτήρια δηλαδή, για την αδειοδότησή μας. Ναι, ακούσαμε και την κυρία Σημακοπούλου να το λέει και αυτό δώστε μας... Το είπε όμως και το Και ο κύριος Μωρώνης, και ο κύριος Μωρώνης, αντιπρόεδρος, το τόνισε στο τέλος της ομιλίας του χαρακτηριστικά για τη συγκεκριμένη διαδικασία, ναι. Ουσιαστικά δηλαδή η ανεξάρτητη αρχή που θα προκηρύξει την αδειοδότηση, θα κάνει τη διαδικασία ολόκληρη, πιστεύει ότι δεν πρέπει να πάμε σε δημοπρασία, αλλά σε αδειοδότηση βάσει κριτηρίων. Εκτιμούμε λοιπόν ότι αυτό θα το εγχειρήσει, θα προσπαθήσει να το περάσει στην κυβέρνηση και να αλλάξει αυτός ο νόμος. Όλοι οι άλλοι συμφωνούν. Πιστεύω ότι και η κυβέρνηση με τις σημερινές δηλώσεις που υπάρχουν κατά διαστήματα από τους αρμόδιους υπουργούς, αυτό λέει, απλώς ακόμα δεν έχει γίνει πράξη. Εγώ προσωπικά είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει πράξη, γιατί βλέπει πλέον ότι δεν υπάρχουν οι λόγοι για τους οποίους έγινε η δημοπρασία στα εθνικά κανάλια. Άρα θεωρείτε ότι βρήκατε βικουάωτα και στην ημερίδα. Είχε ιδιαίτερη σημασία ότι ήταν και ο κύριος Κρέτσος παρόν, αλλά και μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ότι έχει να κάνει με το κομμάτι της αδειοδότησης. Ακριβώς. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί ήταν όλοι εκεί, με εξαίρεση την Εθνική Επιτροπή, που εκπροσωπήθηκε βέβαια σε επίπεδο λομέλειας, αλλά δεν ήταν σε επίπεδο κορυφής όπως ήταν το ΕΣΟΡΟΥ. Όπως ήταν η κυβέρνηση από τη στιγμή που ήταν ο αρμοδιότερος των υπουργών. Και βέβαια ήταν εκεί σε επίπεδο κορυφής και ο πάροχος δικτύου αυτή τη στιγμή, η Digia δηλαδή, με την οποία είχαμε έναν επικοδομητικό διάλογο. Κύριε Σιμόπουλε, δίνεται τώρα για την κατάλληλη πάσα, καθώς εκεί θέλαμε να πάμε λίγο και την κουβέντα. Η αλήθεια είναι ότι την ώρα που δημιουργούνται εκείνες οι προϋποθέσεις για να ξεκινήσει ο διάλογος για την αδειοδότηση όλων των περιφερειακών μέσων, βέβαια μια ημερομηνία την οποία δεν γνωρίζουμε, Νικολέτα, και δεν θα μάθουμε από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον στο σύντομο χρονικό μέλλον, παρατηρούνται τουλάχιστον προβλήματα με την Digia, με τον πάροχο. Είχαμε πολύ σημαντικές δηλώσεις από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Digia, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ δήλωσε την προθυμία του παρόχου να απαγκιστρωθεί από τα περιφερειακά τηλεοπτικά μέσα γιατί κοστίζουν. Τι σημαίνει αυτή η δήλωση για το αύριο, για το μέλλον των περιφερειακών καναλιών? Σημαίνει ότι συμφωνούμε εμείς οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί με τον πάροχο δικτύου ότι η σχέση μας δεν είναι καλή, δεν ωφελεί κανέναν. Ούτε την Digia ούτε εμάς. Το ομολόγησε η Digia, ο πάροχος δικτύου. Οπότε μπορούμε να από κοινού να αναζητήσουμε μέσω βέβαια της πολιτείας και των ανεξάρτητων αρχών μια άλλη λύση που θα συμφέρει τους πάντες και ίσως να έχει και καλύτερα αποτελέσματα σε επίπεδο εμβέλειας, σε επίπεδο ποιότητας σήματος από ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή που είμαστε οι φτωχοί συγγενείς στο όλο σύστημα. Αφού σας υπενθυμίσω και κυρίως στους τηλεθεατές μας, ότι η Digia είναι μια εταιρεία πάροχος δικτύου που έχει μετόχους τα εθνικά κανάλια και έχει πελάτες τα περιφερειακά κανάλια. Τους πελάτες της όμως δεν τους προσέχει όπως τους μετόχους της και αν υποθέσουμε ότι είμαστε ανταγωνιστές στην ίδια αγορά, δεν είναι καθόλου σωστό αυτό που κάνει. Και είναι σημαντικό, κύριε Σιμόπουλε, να διευκρινίσουμε και στον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι επί της ουσίας τα περιφερειακά μέσα για να καταφέρουν να δείχνουν την ίδια ποιότητα, την ίδια ευκρίνεια μέσω της Digia πρέπει να πληρώσουν παραπάνω γι' αυτό.
Έτσι λέγεται, αλλά έτσι δεν θα έπρεπε να είναι. Mm-hmm. Εξ αρχής δηλαδή το λάθος ήταν ότι αναγκαστήκαμε να υπογράψουμε μία σύμβαση και μάλιστα για 15 χρόνια, γιατί δεν είχαμε την επόμενη μέρα άλλη επιλογή, ή έπρεπε να υπογράψουμε τη σύμβαση με την Τίτια για 15 χρόνια με αυτούς τους όρους που μας επέβαλε, ή την άλλη μέρα δεν θα εκπέμπαμε. Mm-hmm. Θα είχαμε μαύρο ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη. Υπογράψαμε λοιπόν, mm-hmm. αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι κάποια στιγμή δεν καταλάβαμε τι μας συμβαίνει, ποια είναι τα πραγματικά νούμερα, ποια είναι η πραγματική κατάσταση στην οποία λειτουργούμε, ότι λειτουργούμε μειονεκτικά σε σχέση με τα εθνικά κανάλια. Ναι. Εγώ σας βλέπω αυτή τη στιγμή μέσα τον Κοσμοτέ αυτή τη στιγμή και αυτή η εικόνα και αυτό που παρουσιάζεται, το στούντιό σας, η εικόνα που δείχνετε, ενώ θα μπορούσε να είναι τέλεια, δεν είναι το ίδιο στην Τίτια. Όταν τη συγκρίνουμε με εθνικά κανάλια. Ναι, αμέσως τίθεται ένα θέμα υγιούς ανταγωνισμού, κύριε Σμοπουλέτσο, όπως το θέτετε. Χαμηλή ευκρίνεια στα περιφερειακά μέσα και ψηλή ευκρίνεια στα μέσα της Αθήνας. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε εμείς, ό,τι στούντιο και να φτιάξουμε, ό,τι κάμερες και να πάρουμε, ό,τι μηχανήματα και να έχουμε, δεν μπορούμε να τους φτάσουμε. Σωστά. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας. Θέλω να ακούσουμε ένα ακόμη απόσπασμα από τα όσα υπόθηκαν στην ημερίδα αναφορικά με το κομμάτι της Τίτζεα, την βαρισίμαντη αυτή και δήλωση. Την κόντρα που εξελίχθηκε. Το διαζύγιο και την, που ζήτησε η Τίτζεα και την κόντρα που εξελίχθηκε, όπως θα σημειώσει και εσύ, Λευτέρη. Για να παρακολουθήσουμε. Διαζύγιο από την περιφερειακή τηλεόραση ζήτησε για επίσημα ο πάροχος της Τίτζεα. Είδηση πρώτου μεγέθους που προέκυψε στην ημερίδα για την περιφερειακή τηλεόραση που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το περασμένο Σάββατο στη Λαμία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Τίτζεα, Νίκος Μαστοράκης, ζήτησε ουσιαστικά να απαγκιστρωθεί ο πάροχος από τα περιφερειακά μέσα, με το γάντι να σηκώνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας Αντώνης Δημητρίου, λέγοντας πως τα περιφερειακά μέσα αναζητούσαν ήδη εδώ και χρόνια αυτή την εξέλιξη, ώστε να απαλλαγεί η περιφερειακή τηλεόραση από τη λεόντια και καταχρηστική, όπως τη χαρακτήριζα, σύμβαση. Αν δεν είμαστε μαζί, η λύση είναι να χωρίσουν οι δρόμοι μας. Αν χωρίσουν οι δρόμοι μας, αυτό θα έλεγα ότι είναι πολύ πιο σωστό επιχειρηματικά, κυρίως επιχειρηματικά, να το αποφασίσει η ίδια η Τίτζεα. Η Τίτζεα, καλός ή κακός, και δεν έχει σημασία να πηγαίνουμε πίσω, υποχρεώθηκε να αναλάβει και τη μεταφορά του σήματος των περιφερειακών καναλιών. Εμείς βλέποντας και το μοντέλο και την όλη λειτουργία της εταιρείας, σας λέμε ότι αυτό για την Τίτζεα είναι ζημιογόνο. Και λέμε επίσης, και σας είπαμε και στην ΕΤ μπροστά, ότι εμείς δεν επιθυμούμε να το έχουμε αυτό. Και μάλιστα αντί να ακούμε ένα ευχαριστώ, να ακούμε μονάχα παράπονα. Δεν υπάρχει λόγος. Προτείναμε λοιπόν, και αν θέλετε, ελάτε. Πάμε να δούμε για την ΕΤ. Υπάρχει χρόνος, διότι η άδεια είναι μέχρι το τέλος του 28. Έχει τρέξει μόνο 4 χρόνια. Έχουμε άλλα 11 μπροστά μας. Έχουμε χρόνο. Ελάτε. Πάμε μαζί στην ΕΤ, πάμε στο Υπουργείο, να τα αναλάβετε εσείς. Να αναλάβετε το κόστος του φάσματος, να αναλάβετε ότι ό,τι αναλογούν, ό,τι επενδύσεις, και να παίρνετε και όλα τα έσοδα. Και από εκεί πέρα, βρείτε όποιο μοντέλο θεωρήσετε πιο πρόσφορο μεταξύ σας για το πώς θα πληρώνετε και το πώς θα μειώσετε το κόστος. Επομένως, το γάντι το είχαμε ρίξει πρώτα εμείς, Σπύρο, αλλά αν και με τη σημερινή συζήτηση, αν ξανά είπε, το σηκώνουμε εμείς. Και λέμε, ελάτε. Βεβαίως. Αυτό είναι ευχάριστο. Να το μεταφέρουμε στην πολιτική ηγεσία. Δεν κοπτόταν ό,τι θέλει να κάνει με την ΕΡΤ. Ας το κάνει η ΕΡΤ και να πληρώνουμε την ΕΡΤ. Στην πολιτική ηγεσία να μεταφέρετε, παρακαλώ, μπορείτε να μεταφέρετε και εγγράφως. Και εμείς θα παρεύουμε και θα πούμε. ΕΡΤ να πληρώνουμε, επειδή είναι δημόσιος οργανισμός. Η μεγάλη κόντρα που εξελίχθηκε ενώπιον μάλιστα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, αλλά και πολιτικών παραγόντων, έλαβε περαιτέρω διαστάσεις με φόντο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σήματος των περιφερειακών και εθνικών τηλεοπτικών σταθμών. Έστω ότι σε μία πιζίτα έχουμε 5 κανάλια που σήμερα εκπέμπουν σε 2 Mbps. Και θέλει ένα από τα 5, αγαπητέ Αντώνη, να γίνει 3 Mbps. Πολύ ωραία. Δεν είναι λογικό εκείνος που θα εκπέμπει με 3 ή με 4 Mbps, που θα έχει πολύ καλύτερη ποιότητα, που θα τον δει ο τηλεθεατής. Δεν είναι λογικό να πληρώσει παραπάνω σε σχέση με τους άλλους 4, οι οποίοι θα συνεχίσουν τα 2 Mbps. Λυπάμαι που εκρήγνυμαι, αλλά βγήκατε εδώ και είπατε αναλήθειες. Πρώτη φορά άκουσα σήμερα ότι για να αυξήσω τα κανάλια, την ποιότητά σου, έλα να μου πληρώσεις. Εμείς δεν θα αποδεχτούμε άδειες λειτουργίας κουτσουρεμένες.
και τεχνικώς υποδέστερες των άμεσων ανταγωνιστών των εθνικών καναλιών που είναι οι ανταγωνιστές μας. Αυτό όχι μόνο παραβιάζει άρθρα του συντάγματος, αλλά παρέπει και το μισό δίκαιο ανταγωνισμού. Γιατί ξέρετε τι μου λέει. Αν δεν πληρώσεις, σου παίρνω μισό το φάσμα. Σταματάς να εκπέμπεις. Τι σημαίνει αυτό. Σταματάτε όλοι εσείς. Κλείνετε τις επιχειρήσεις σας. Μην το επικαλείστε. Όταν λέτε φάσμα πληρώνετε, να λέτε και το ποσό. Για την περιφέρεια πληρώνετε 2 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο. Και πήρατε όλο το φάσμα όλης της χώρας με 18.600. Κάναμε πίσω, εγώ, Σιμόπουλος και άλλοι που είχαμε αγοράσει. Μας είχε εξαπατήσει το κράτος. Μας έβαλε και αγοράσαμε μηχανήματα για να εκπέμψουμε ψηφιακά. Και σε 6 μήνες από την αγορά μας το επέβαλε με νόμο. Σε 6 μήνες μας λέει τώρα πάω στην Τίτζα. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 92 κανάλια περιφερειακά. Πριν από 2 χρόνια ήταν 90. Τη βδομάδα αυτή άνοιξαν 2. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η αριθμή. Εσείς κλείνετε ένα διακόπτη έτσι, επειδή δεν πληρώνει κάποιος από εμάς. Για δέστε τα μεγάλα κανάλια πώς σας χρωστάνε. Πολλαπλάσια. 4 εκατομμύρια σας χρωστάνε τα μεγάλα κανάλια τώρα. Εμείς πόσο. Και εν πάση περιπτώσει, εδώ έγινε και την εξής μείωση. Εδώ αρχίσαμε και λέγαμε ανοιγοκλίνουν τα κανάλια. Εγώ ανοίγω, κατεβάζω την τιμή. Επιτρέψτε μου, όλο αυτό ξεφεύγει από τα όρια της δημόσιας λειτουργίας την οποία ασκούμε όλοι μας. Λοιπόν, κύριε Σιμόπουλε, ακούσαμε και τον πρόεδρο της ΕΤΕΠ, τον κύριο Δημητρίου, να λέει ότι σε αυτή την ημερίδα ακούστηκαν αλήθειες, τόσο ως προς το φάσμα, ως προς τα χρήματα, ως προς την υπερφορολόγηση, έτσι. Ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα, τα οποία οδήγησαν στο τέλος τον αντιπρόεδρο του ΕΣΟΡΟΥ να φύγει με πάρα πολλά ερωτήματα. Και σίγουρα από την στάση του καθενός και από τη στάση του παρόχου δικτύου και τη δική μας, έβγαλε σημαντικά και χρήσιμα συμπεράσματα για το που θα πάει την επόμενη μέρα η περιφερειακή τηλεόραση. Τώρα, σε σχέση με τον πάροχο, νομίζω ότι ανοίγει ο δρόμος για να βρει η κυβέρνηση μια λύση νέα. Εμείς προφανώς επιθυμούμε, εφόσον η ΕΡΤ φτιάξει το δικό της δίκτυο και εκπέμψει πρώτα τον εαυτό της, μετά να φορτωθούμε και εμείς πάνω στην ΕΡΤ, γιατί ουσιαστικά αυτόν τον ρόλο παίζουμε στις τοπικές μας κοινωνίες. Ασχολούμαστε με όλες τις μικρές κοινωνίες, με όλους τους πολίτες, με όλα τα θέματα, σαν να είμαστε οι τοπικές ΕΡΤ. Όπως έχει υποχρέωση δηλαδή η κρατική τηλεόραση να βρίσκεται παντού χωρίς να έχει απέτηση ανταπόδοσης οικονομικής ή οτιδήποτε άλλο, έτσι και εμείς υπηρετούμε τον πολίτη πολλά χρόνια τώρα, χωρίς να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι πρέπει από κάθε τοπική κοινωνία αναγκαστικά να βγάζουμε και κάποια έσοδα. Κύριε Σιμόπουλε, αυτό που γεννάτε ευλόγω σε αυτό το ερώτημα που θα σας πω είναι γιατί τώρα η DJ να επιλέξει ουσιαστικά να θέλει να φύγει από πάνω της, να απομακρύνει αυτό το βάρος, όπως λέει χαρακτηριστικά, της περιφερειακής τηλεόρασης, πρώτον, και δεύτερον, εάν όντως θεωρείτε κι εσείς ότι θα επωφεληθεί περισσότερο η περιφερειακή τηλεόραση, το εξής, εάν συνδεθεί με μια δημόσια πλατφόρμα, όπως και εσείς είπατε προηγουμένως. Καταρχήν, αν πάμε να κάνουμε κάτι καινούριο, θα το κάνουμε από την αρχή σωστά. Mm-hmm. Δεν θα το κάνουμε αναγκαστικά και με όρους στους οποίους εμείς δεν θα έχουμε συζητήσει πάνω σε ένα τραπέζι και δεν θα έχουμε συμφωνήσει. Να συναποφασιστεί, εννοείται, κύριε Σιμόπουλε. Βέβαια. Θα βάλουμε και εμείς τους όρους μας. Θα πρέπει να υπάρχει ένα δίκαιο σύστημα που να μιλάμε για τηλεόραση στην Ελλάδα και να είτε είναι εθνικό κανάλι είτε περιφερειακό, να έχει τους ίδιους όρους που φτάνει στο σπίτι του τηλεθεατή. Προφανώς κάτι και που δεν υπήρχε πριν, κύριε Σιμόπουλε. Ακριβώς. Μα εκ γενετής, θα έλεγα, της ψηφιακής τηλεόρασης, ξεκινάμε εμείς με 1,5 Mbps και με 3-4 τα εθνικά κανάλια. Mm. Αυτό από την αρχή σου λέει ότι είναι η καλή εικόνα και η κακή εικόνα. Διαλέξτε τι θα βλέπετε. Μάλιστα. Mm-hmm. Πάντως, κύριε Σιμόπουλε και Νικολέτα, να πούμε ότι ήταν ένα αίτημα της Ένωσης των Περιφερειακών Τηλεοπτικών Σταθμών. Εδώ και χρόνια, δεν απατώμε, κύριε Σιμόπουλε, σωστά. Από το 2014 επιμένετε εσείς να τεθεί η συζήτηση σε άλλη βάση πλέον. Και αν όντως αποτελούσατε βάρος για την DGA, αν απομακρυνόσασταν κι εσείς, σωστά. Ακριβώς. Μακάρι να δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο έφερε η DGA στην επιφάνεια τώρα, χθες. Δεν περιμέναμε το Σάββατο. Να γίνει όχι, στην ημερίδα. Όχι βέβαια, και όπως είπε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της DGA, το γάντι μας το έχει ρίξει πολλές φορές, μόνο που ήταν η πρώτη φορά που το είπε δημόσια και μπροστά σε τρίτους και στους κατάλληλους τρίτους, το ΕΣΟΡΟΥ και την πολιτεία. Μας το είχε πει σε τραπέζια μεταξύ μας σε συζητήσεις που κάναμε και εμείς είχαμε προκαλέσει. Εμείς τους είχαμε φέρει ξανά στο τραπέζι για να συζητήσουμε, mm-hmm. αναζητώντας το δίκαιο μας. Άρα εκεί αυτά που έλεγαν δεν μπορούσαμε εμείς να τα αξιοποιήσουμε δημοσίως, να τα αποκαλύψουμε και να πούμε τι ακριβώς έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα στα υπουργεία,
στις ανεξάρτητες αρχές και σε οποιοδήποτε φόρα έχουμε βρεθεί μαζί με τους συνομιλητές μας. Mm-hmm. Τώρα όμως αυτό έγινε και αυτό είναι το σημαντικό στην ημερίδα που είχε αποτέλεσμα και παράγει εξελίξεις, ραγδαίες εξελίξεις θα έλεγα, ότι ήταν όλοι μαζί και με δημόσιο λόγο τοποθετήθηκε ο καθένας και ο καθένας πλέον από εδώ και πέρα θα μπορεί να πάρει τη θέση που του αξίζει. Έγινε μια εξελίξεις καλή αρχή, τις οποίες ναι, θα τις περιμένουμε, ραγδαίες όπως λέτε και εσείς θα είναι το αμέσως επόμενο διάστημα. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα απόσπασμα από τα όσα έγιναν στην ημερίδα και τα όσα σημαντικά δήλωσε και ο πρόεδρος της ΕΤΕΠ, της Ένωσης Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας, ο κύριος Δημητρίου. Ήταν από την πρώτη στιγμή, είναι 30 χρόνια είμαστε μαζί και αγωνιζόμαστε με αυτούς. Και στο μυαλό γίνονται διάφοροι συνειρμοί. Πέρασαν 30 χρόνια στη μάχη αυτή και ήμασταν στο ίδιο ακριβώς σημείο. Πρώτο ερώτημα. Πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία? Η απάντηση είναι έλαντε. Είναι η ερώτηση του εκατομμυρίου. Το οποίο δεν θα διεκδικήσω, ότι δεν έχω την απάντηση. Όπως δεν την έχει και κανείς άλλος. Τυπικός και ουσιαστικός αρμόδιο είναι το Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης, το οποίο μας τιμά σήμερα όχι μόνο με την παρουσία αλλά και με την υπομονή του στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Και δεν έχουμε αντίρρηση ούτε με την καταβολή ενός εύλογου τιμήματος για την παροχή της άδειας. Ακόμα και γι' αυτό συμφωνούμε. Να δώσουμε και κάποια χρήματα έναντι της άδειας. Τρία πράγματα. Πρώτον, κέντρα εκπομπής, αυτά στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι αυτά που είναι σήμερα. Δεν πρόκειται να αλλάξουν παρά μόνο να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις. Είναι οι συχνότητες για τις οποίες έχουμε τους περιορισμούς και ευτυχώς είμαστε καλά. Γιατί εμείς είμαστε οι τοπικές ΕΡΤ. Δεν είμαστε τα τοπικά αντένα, μέγα και οτιδήποτε άλλο. Είμαστε η τοπική ΕΡΤ, που είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε και στα Άγραφα και στην Κάριστο και στη Σκύρο, μας βλέπουν, δεν μας βλέπουν, για να πούμε και την καλή είδηση και ό,τι συμβαίνει σε εκείνον τον τόπο. Όπως είναι υποχρεωμένη η δημόσια τηλεόραση να βλέπει αν θα έχει ανταπόδοση ή όχι. Θα έρχομαι σε ένα θέμα κύριο, το κυρίαρχο για μας, που είναι οι άδειες. Πρόκειται ασφαλώς για το κορυφαίο πρόβλημα που απασχολεί σήμερα την περιφερειακή τηλεόραση, καθώς συνδέεται με την ίδια την ύπαρξη και επιβίωσή μας. Το ίδιο όμως λέμε εδώ και 30 χρόνια. Σήμερα υπάρχει ένας νόμος, ο πρόσφατος, για τις άδειες. Πάντα υπήρχε νόμος για τις άδειες. Ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Και εμείς είμαστε εδώ ακόμα. Είμαστε στο ίδιο σημείο που ήταν οι εκλειπώντες και εμείς, πολλοί από εμάς, πριν από 30 χρόνια. Ο έλεγχος που έχουμε υποστεί είναι ασφιχτικός σε επίπεδο φυσικών προσώπων. Και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, το λέω σε τρίτο χρόνο, ότι τελευταία και στην περιφέρεια έχουν εμφανιστεί κάποιες υπεράκτητες εταιρείες. Αυτό το φαινόμενο δεν υπήρχε. Είμαστε εμείς οι ίδιοι, προσωπικά, φυσικά πρόσωπα. Τελευταία εμφανίστηκαν και στην περιφέρεια υπεράκτητες εταιρείες. Δεν γνωρίζουμε το ποιοι είναι και πώς είναι. Είμαστε ήσυχοι. Δεν λέω πολλά. Η δική σας δικαστική περίοδος και η συμπεριφορά είναι για μας ύψιστη εγγύηση. Όπως και του κυρίου Αντιπροέδρου, κυρίου, ότι το βαρύ όνομα στη δημοσιογραφία, ο χρόνος και το ήθος, για μας είναι βασική εγγύηση λειτουργίας. Τι θέλουμε, δικαιοσύνη? Άκουσα τον κύριο Υπουργό να λέει εφαρμογή του άρθρου 15 του Συντάγματος. Ασφαλώς το εφαρμόζουμε όλοι μας και ελεγχόμαστε από το ΕΣΟΡΟΥ. Ξεχνάνε να πούνε όμως για το άρθρο 14 του Συντάγματος. Που λέει, τι λέει αυτό? Καταρχήν, οι δημοσιογράφοι παράγουν το αποτέλεσμα. Από αυτό μας κρίνει ο κόσμος. Οι δημοσιογράφοι όμως πρέπει να ξέρετε, το έχω πει και παλαιότερα, ορίζονται από εμάς. Το κάνω σε προσωπικό. Εγώ ορίζω τον δημοσιογράφο, αρκεί να τον προσλάβω. Το άρθρο 14 του Συντάγματος, παράγραφος νομίζω 8, λέει και ένα άλλο σημείο που κανείς πολιτικός ποτέ δεν το είδε. Λέει ότι νόμος του κράτους καθορίζει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του δημοσιογράφου. Το κράτος τον ορίζει το δημοσιογράφο. Πώς ορίζει το μηχανικό, το γιατρό κτλ.? Θέλει κάποια προσόντα, να μιλάει ελληνικά, να μην έχει ποινικό μητρό. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Δεν έγινε ποτέ γιατί τα συνδικάτα δεν άφησαν να πάει το πράγμα εκεί. Και όχι μόνο. Δεν έχει λάβει υπόψη η πολιτική ηγεσία την ποιότητα των εκπομπών μας. Δεν μπορεί εμείς να είμαστε στη μισή απόδοση ποιότητας από τα εθνικά κανάλια. Είναι θέματα και ελεύθερου ανταγωνισμού. Δεν το έχουμε διεκδικήσει τώρα γιατί δεν έχουμε και χρήματα νομικά να τρέξουμε στην Ευρώπη. Αλλά δεν γίνεται. Αυτό κάποια στιγμή θα έρθει. Και αν θα έρθει και θα πούμε διπλασία στην ποιότητα να φτάσουμε στο εθνικό κανάλι, τότε η DJ θα διπλασιάσει την αμοιβή της. Δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί τελευταία ότι εμφανίζονται καινούργοι να μπουν στην αγορά. Κλεισμένα κανάλια 1,5 χρόνο, τα οποία έχει προφανώς έχει ενημερώσει η DJ το ΣΥΡΟΥ. Άρα λοιπόν τελειώνουν αυτοί. Κλείνει. Μετά από 1,5 χρόνο εμφανίζεται. Τώρα πριν τις εκλογές θα το δείτε, θα εμφανίζονται πάλι κανάλια. Αυτά που έχουν κλείσει.
γιατί έχουν βρεθεί κάποιοι λεβέντες, πληρώνουν τα χρήματα, παίρνουν το κανάλι και το κάνουν είτε πολιτικό, είτε πουλάνε κατσαρόλες. Τώρα πλέον σας ζητούμε να λειτουργήσετε όχι με γνώμονα την πολιτική, στους πολιτικούς βέβαια, αφού για 30 χρόνια αυτή δεν κατάφερε να λύσει τα προβλήματά μας, αλλά να εφαρμόσετε τη λογική, την απλή λογική, με δικαιοσύνη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σιμόπουλε, θέλω ένα τελευταίο σχόλιο από εσάς για να σας αποδεσμεύσω. Ακούσαμε έτσι ένα μεγάλο κομμάτι από τα όσα υπόθηκαν στη σημαντική αυτή ημερίδα. Αναφερθήκατε και στον αντιπρόεδρο του ΕΣΟΡΟΥ, τον οποίο θα τον ακούσουμε αμέσως μετά. Έτσι, μια συνολική εικόνα, τι αποτιμάτε εσείς από την ημερίδα αυτή και τι να περιμένουμε για το αύριο της τηλεόρασης στην περιφέρεια. Ήταν η πιο δυνατή φωνή της περιφερειακής τηλεόρασης. Λειτουργήσαμε συλλογικά, ομαδικά. Ο καθένας έβαλε τις δυνάμεις του και με μπροστάρι τον πρόεδρό σας και πρόεδρός μας στην Ένωση πετύχαμε μια ιστορική νίκη να είμαστε πλέον ο βασικός και αποκλειστικός συνομιλητής απέναντι στην πολιτεία που πλέον μας υπολογίζει και η πολιτεία και οι ανεξάρτητες αρχές και μπορούμε από εδώ και πέρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, αφού θα είμαστε και εμείς στο τραπέζι των αποφάσεων, δεν θα είμαστε απόντες και δεν θα αποφασίζουν άλλοι για μας και μάλιστα επηρεασμένοι από άλλα συμφέροντα τα οποία δεν μας θέλουν στην ελληνική αγορά. Αξίζει στην περιφερειακή τηλεόραση αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης, κύριε Σιμόπουλε. Μένει να το δούμε λοιπόν και στην πράξη και στο να συναποφασίσετε λοιπόν, όπως το είπατε και εσείς, με την πολιτεία. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Δευτέρη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον αντιπρόεδρο του ΕΣΟΡΟΥ. Πολύ σημαντικά τα λόγια του. Άκουσε, κάθισε μέχρι τέλους της ημερίδας, άκουσε τα πάντα και είχε πολύ ενδιαφέρον η δήλωσή του. Λοιπόν, να την ακούσουμε. Ακούγοντας τους ομιλητές σήμερα, πρέπει να ομολογήσω ότι μου δημιουργήθηκαν περισσότερα ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο του Συμβουλίου και την πιθανή αδειοδότηση. Περισσότερα λοιπόν ερωτήματα από αυτά που είχα πριν ακούσω τους σημερινούς ομιλητές. Αν δεχτούμε το ότι θα πρέπει η ποιότητα του σήματος να ανέβει στους περιφερειακούς σταθμούς και εδώ συμφωνώ απολύτως ότι η ποιότητα του σήματος δεν είναι τέτοια ανταγωνιστική της ποιότητας του σήματος των σταθμών εθνικής εμβέλειας. Ξαφνικά από τους 92, αν θυμάμαι, σταθμούς περιφερειακούς που λειτουργούν τώρα, εμείς θα πρέπει να αδειοδοτήσουμε γύρω στους 50. Δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση να προχωρήσουμε στην αδειοδότηση 50 σταθμών, με κάποιες προϋποθέσεις. Άκουσα ότι υπάρχει ένα scoreboard, ας πούμε, για το πώς θα μπορούσε αντικειμενικά το Συμβούλιο να κρίνει σε ένα πιθανό beauty contest αντί για δημοπρασία τα κανάλια. Και το λέω αυτό γιατί έχει απασχολήσει το Συμβούλιο και παλιότερα, το απασχολεί σήμερα. Ξέρω ότι έχει απασχολήσει κατά καιρούς ακόμη και την κυβερνήσεις. Ελπίζω ότι θα έχουμε την δυνατότητα αρκετά πριν προχωρήσει το Συμβούλιο στην έκδοση οποιασδήποτε προκήρυξης για τις περιφερειακές άδειες να τα ξαναπούμε και να τα ξαναπούμε και να βρούμε κάποιους τρόπους να διορθώσουμε, να κάνουμε ιδανικό το τοπίο, ξεχάστε το. Εγώ είμαι απελπισμένος. Τουλάχιστον κάποιες από τις στρεβλώσεις που έχει να τις αντιμετωπίσουμε και να τις διορθώσουμε. Σας ευχαριστώ πάλι πολύ. Καλό βράδυ.